Και να λοιπόν που η Win το έκανε το θαύμα της, για άλλη μια φορά μας έκλεισε. Πρέπει να το λύσω αυτό το πρόβλημα και δυστυχώς διακόπηκε. Έτσι λοιπόν δεν έχω ίντερνετ και επειδή όμως δεν ήθελα με τίποτα να σταματήσω αυτά που έλεγα, θα ολοκληρώσω το βίντεο καταγράφοντας το τώρα και θα τον ανεβάσω όταν θα βρω ίντερνετ. Οπότε η συνέχεια θα είναι αυτή, φίλες και φίλες. Ευχαριστώ που είστε εδώ. Λοιπόν, να ολοκληρώσω λίγο αυτό το ιδιότυπο ιστορικό που έχουμε όσον αφορά το Δήμο Αλεξάνδρειας. Είχαμε φτάσει στο προεκλογικά το 2017-18, οδεύουμε για τις δημοτικές εκλογές του 2019. Τότε λοιπόν στη Νέα επικρατούσε ολικά η Νέα Δημοκρατία. Επικρατούσε στον κόσμο, επικρατούσε στις... ήταν ο αέρας, η γραμμή πήγαινε εκεί. Οτιδήποτε είχε σχέση με ΣΥΡΙΖΑ, ιδιαίτερα εδώ στο Βορρά, όπου όλα αυτά που συζητούσαμε πλην, Παπαδαριό, ρωσικός παράγοντας, ρούβλια και όλα αυτά, οδηγούσαν στο να γίνει ένα σκληρός πόλεμος ενάντια στο ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί λοιπόν δεν πλήρωσε και ο Ναλπάτης. Δεν πλήρωσε γιατί στηριζόταν και στο ΣΥΡΙΖΑ, έγινε μια στήριξη από το ΣΥΡΙΖΑ, τη δημοσίευση η Αυγή και όλα αυτά λειτουργήσαν εις βάρος του. Πλήρωσε πρώτον αυτόν. Δεύτερον, η κόντρα ανάμεσα στον Κυρίνη, η αντιπολίτευση στον Κυρίνη έσπασε τρία κομμάτια. Κατέβηκαν τρεις εναντίον του, θεωρώντας και τρεις για τον δικό τους λόγο ότι μπορούσαν να τον κερδίσουν άνετα. Και η πολυδιάσπαση, φτάσαμε στο εξής χαρακτηριστικό. Να πάμε στη δεύτερη Κυριακή να περάσει ο Ναλμπάτης πρώτος, γιατί αυτό ήταν το φόβο. Με πολύ όμως χαμηλό ποσοστό, μόνο 29% που περιμέναμε να πάρει 32, 33, 35. Και να περάσει δεύτερος ο Κυρίνης, ο νυν δήμαρχος, αφήνοντας απ' έξω άλλους δύο επίδοξους, που ήταν δύο από τις πιο τραγικές φιγούρες του δημοτικού, της ιστορίας των δημοτικών εδώ, αυτού του Δήμου Αλεξάνδρειας, τουλάχιστον τα τελευταία 7 χρόνια. Φτάσαμε λοιπόν στη δεύτερη Κυριακή. Και ενώ κανείς δεν ήθελε τον Κυρίνη, κομματικές πιέσεις, βουλευτές του κόμμα έπεσαν όλοι με τα μούτρα να τον βγάλουν ενάντια στον Ναλμπάντη. Είδαμε ανθρώπους να αλλάζουν στρατόπεδο, είδαμε ανθρώπους οι οποίοι βρίζαν τον Κυρίνη να πηγαίνουν εκεί. Και παρόλα αυτά, παρότι είχε όλα τα μέσα, όπως είπαμε, μέσα επηρεασμού, τοπικά μέσα δεν έβαλα. Εκεί να δείτε τι γελιότητες επικρατούν. Δεν υπάρχει κανείς, μα κανείς, που να μην αποφασίζει το τι θα πει και τι θέση θα πάρει ανάλογα με το ποιος θα του τάξει, θα του δώσει, θα του τάξει τα περισσότερα. Διακινήθηκαν πολλά λεφτά στα μέσα ενημέρωση, απίστευτα πολλά λεφτά. Στα μέσα ενημέρωση αυτά που έχουμε εδώ τα κακά. Και παίξαν όλο το παιχνίδι τους. Δυστυχώς όμως και έκανε ένα μεγάλο λάθος ο Ναλμπάτης και άλλοι υποψήφοι. Αντί να καταγγείλουν τα μέσα, και μάλλον φοβάμαι ότι θα ξαναζήσουμε το ίδιο αυτό, αλλά θα το συζητήσουμε μια άλλη φορά. Αντί να καταγγείλουν αυτά τα μέσα και αντί να τα αποδομήσουν, αυτοί φλακωδώς μπήκαν στο ίδιο παιχνίδι. Δηλαδή πληρώναν και αυτοί πολλά λεφτά στα μέσα που πλήρωνε πολλά λεφτά και ο Γκυρίνης. Με αποτέλεσμα να είναι δεύτερη, να είναι τρίτη, να είναι τέταρτη στις επιλογές των μέσων αυτών. Φτάσαμε λοιπόν στο δεύτερη Κυριακή. Η Νέα Δημοκρατία συσπηρωμένη γύρω από τον Κυρίνη. Και ο Ναλμπάντης ήταν μόνος. Παρ' όλα αυτά, έχοντας να διαχειριστεί και τη μεγάλη απογοήτευση των ψηφοφόρων του, όλων ημών, εγώ έλεγα ότι να μην κατεβούμε καθόλου δεύτερη Κυριακή, να μην κατεβεί, δεν μπορεί να πλησιάσει. Παρ' όλα αυτά το πήγε. Το πλησίασε και έφτασε εκεί που έφτασε να χάσει για πολύ λίγους ψήφους. Είχαμε και εκείνο το τραγικό και όσοι γνωρίζουν. Έγινε ένα λάθος, ένα εκλογικό τμήμα με αποτέλεσμα ο Ναλμπάντης είναι νικητής. Ακόμη και το Υπουργείο Εσωτερικών να δώσει τον Ναλμπάντη νικητή, τον Κώστα, και όχι τον Δήμαρχο. Με αποτέλεσμα ήδη να γίνουν τα πανηγύρια. Αυτό ήταν πολύ άσχημο γιατί τον πανηγύριζε με τους οπαδούς του, τις αγκαλιές του, τον πήραν στους ώμους, φέραν όργανα και την ώρα που πανηγύριζε, που τον είχαν σηκωμένο εκατοντάδες άτομα στους ώμους, εκείνη την ώρα του είπαν ότι έχασε τελικά τις εκλογές. Δεν κέρδισε. Τραγικές καταστάσεις δεν ήθελα να τις ζήσει κανένας. Καλύτερα να μην τις ζήσει κανείς άνθρωπος. Χειρότερο στον χώρο σου. Συνέβη αυτό. Ήταν πραγματικά κάτι πολύ άσχημο. Τελικά κέρδισε ο Γκυρίνης. Με τη βοήθεια κυρίως του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας και έτσι επανήρθε, συνέχισε να είναι δήμαρχος, αυτός ο οποίος τον είχαν βάλει για λίγο. Ανοίξαν λοιπόν το λάκκο και έπεσαν οι ίδιοι μέσα. Βάλαν τα χεράκια τους, βγάλαν τα μαντάκια τους. Όλοι αυτοί φέραν τον Κυρίνη το 2014 εδώ. Τελειώσαμε αυτή με τις εκλογές. Το βράδυ εκείνο έγινε κάτι που εμένα με πείραξε, το λέω πρώτη φορά. Τα 10 λεπτά, τη μισή ώρα αυτή που ο Ναλμπάντης ήταν δήμαρχος Αλεξάνδρειας, έκανε κάτι αισχρό. Το θεωρώ πολύ αισχρό. Το να πανηγυρίζεις περιβάλλοντας, κάνοντας παρέλαση μέσα στην πόλη με κλαρίνα, σαν να είσαι ο γαμπρός, σαν να είσαι ο εγώ. Έδειξε μια τρομερή αλαζονία για μένα. Λυπάμαι, αλλά
Όταν κερδίζεις, το πρώτο πράγμα που κάνεις είναι πανηγυρίζεις μέσα στα πλαίσια, συγχαίρεις τους αντιπάλους και προσπαθείς να μην προκαλέσεις. Αυτός έκανε τα πάντα για να δείξει ότι εγώ προκαλώ, να μας προκαλέσει. Ήταν πολύ άσχημο. Τέλος πάντων, δικαιολογούμε πολλά. Ήδη όμως κάποιοι δείχνουν, ένα μικρό παράθυρο της αφήνεις για να δείξουν αυτό που πραγματικά είναι. Αυτό ήθελα να κάνω το σχόλιο. Έγιναν αυτά, κέρδισε ο Κυρίνης. Συγκυβέρνησε το Δήμο παρέα, γιατί εδώ και 3,5 χρόνια ο Δήμος, πόσα χρόνια πέρασαν, 3, ο Δήμος συγκυβερνείται από τον Κυρίνη και έναν εκ των φανερά τουλάχιστον, μια παράδεξη του λίγου, το ελάχιστο, αυτού του Αργύριου, του Πανταζόπουλου, που απορώ με τι, πώς τον κατέβασαν αυτόν τον άνθρωπο. Είναι πραγματικά, τι να πω, πολύ λίγος. Κατάφερε λοιπόν μέσω των νόμων της Νέας Δημοκρατίας, η οποία εγκλημάτισε απέναντι στη Λαϊκή Βούληση και ενώ ψηφίσαμε με άλλο νόμο, εφάρμοσε άλλο νόμο μετά. Με αποτέλεσμα να συνδιοικεί ο Κυρίνης με τους ανθρώπους του Πανταζόπουλου. Όλοι λοιπόν πέσανε με τα μούτρα να μπουν στις θέσεις, να πάρουν τους μισθούς. Έγινε μια ομή συμφωνία. Ενώ ο κόσμος θα έπρεπε να ιδιάζει με τέτοια πράγματα, φαίνεται να μην τους ενδιαφέρει. Τόσες θέσεις εσύ, τόσες εγώ. Το 4-2-1 έγινε και στην πράξη. Γι' αυτό έκανα την εισαγωγή. Και πέρασαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Από την άλλη, και αυτοί οι άνθρωποι σήμερα, κάποιοι από αυτούς, και αυτό είναι που με γυρνάνε τα μυαλά, θέλουν να ξαναβάλουν, να κατεβούν και να μην είναι ο Κυρίνης δήμαρχος, ενάντια στον Κυρίνη. Δηλαδή, άνθρωποι που είναι αντιδήμαρχοι του Κυρίνη, ήταν, τώρα θα προσπαθήσουν να μας πούνε ότι ο Κυρίνης δεν είναι καλός. Φρικιαστικό, δεν νομίζετε? Και πάμε και συνεχίζουμε. Τρίτη παράταξη είναι το Χαλκίδη. Ο Χαλκίδης θυμωμένος, επειδή ο λαός δεν αναγνώρισε το μεγαλείο του, ήταν για 10 χρόνια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας με ρεκόρ ψήφων, δεν αναγνώρισε το μεγαλείο του και έχασε από τον Κυρίνη, τον οποίο όχι μόνο τον υποτιμούσε, αλλά αυτό τα χρόνια τον γυρνούσε από εδώ και από εκεί, ως έλεγε ότι αυτό πρέπει να βάλουμε, γιατί αυτός έχει τα λεφτά. Και ήρθαν λοιπόν τα λεφτά και έρθαν τον Κυρίνη. Τον είχε για εύκολο αντίπαλο, αλλά έχασε τον Χαλκίδη. Λοιπόν, απογοητευμένος πλήρως, παραιτήθηκε πλήρως από το να κάνει αντιπολίτευση και οι κακές γλώσσες μεταξύ αυτών και οι δικοί μου λένε ότι έγινε ο καλύτερος σύμμαχος του Κυρίνη στα δημοτικά συμβούλια και παντού. Τρίτη λοιπόν παράταξη που είναι με τον Κυρίνη. Άλλη μια παράταξη γενικώς ξεφτιλιζόμενη. Εκτός την παράταξη του Αργύριου του Πανταζόπουλου, έχουμε και την παράταξη του Χαλκίδη. Και πάμε τώρα να κάνει στην αντιπολίτευση. Έχουμε μόνο την παράταξη του Ναλμπάντη. 9 δημοτική συμβούλια, δεν κάνω λάθος, από 33. Εκεί έχω μια τραγωδία. Πρώτον, ο Ναλμπάντης παραιτήθηκε εξ αρχής. Δεν μίλησα ποτέ, δεν μιλήσαμε, το σεβαστήκαμε γιατί ξέραμε ότι ήταν πολύ άσχημο αυτό που έζησε. Όμως, δεν ξέρω αν κάναμε καλά. Εγώ σήμερα λέω ότι μετανιώνω. Γιατί η ζωή έτσι είναι, φίλε Κώστα. Έχει τα πάνω, έχει και τα κάτω. Έχει τα καλά της, έχει και τα άσχημά της. Ναι, ήταν πολύ άτυχος, ήταν σκληρό, φρικτό αυτό που έζησε. Όμως, στη ζωή και στην πολιτική τα πήγαν όλα καλά. Όπου έβαλε, βγήκε. Για ελάχιστους ψήφους ήταν πολύ τυχερός που βγήκε ο Μπάμπης ο Γκιόνογλου τότε, πέρασε τη δεύτερη Κυριακή και έγινε δήμαρχος, τότε γιατί ήταν αντάρτης. Για ελάχιστους ψήφους συνέχισε. Για μικρή διαφορά βγήκε αυτός δημοτικός σύμβουλος, ήταν τελευταίος, όμως πήρε την κατάλληλη θέση, στην κατάλληλη δημοτική επιχείρηση και άρχισε να ανεβαίνει. Τα πήγαν λοιπόν όλα καλά. Σε επόμενες εκλογές άρχισε να γίνεται ένας δυνατός. Τα πάντα στην πολιτική τα πήγαν καλά. Και στην προσωπική και στην επιχειρηματική του ζωή, ενώ ήταν ένα παιδί που είχε μια μικρή επιχειρησούλα, έγινε, γιγαντώθηκε. Όχι γιατί δεν είναι άξιος, αλλά γιατί σίγουρα έπαιξε ρόλο και πολιτική σε αυτό. Και να μην πούμε σε λεπτομέρειες, γιατί ήδη μιλάω 9 λεπτά, θέλω να το τελειώσω. Το χαριστήκαμε λοιπόν. Με το που βγήκε, παράτησε τη δημοτική. Παραιτήθηκε. Δηλαδή, λες και αυτός είναι φτιαγμένος μόνο για να είναι δήμαρχος, όχι για τίποτα άλλο. Αγνώρισε την εντολή του λαού που έστω και έτσι τον έδειξε, λες, στην αντιπολίτευση. Με αποτέλεσμα να περάσει η αντιπολίτευση στο Γιάννη. Ο αρχηγός είναι ο πρώτος σε Σταυρός, ο Γιάννης ο Κυρκλιανίδης. Ο φίλος μου και ένας από τους δύο ανθρώπους που εκτιμάω εκεί. Τι συνέβη εκεί τότε? Η τέταρτη λοιπόν δημοτική ομάδα αποδείχθηκε όπως όλοι περιμέναμε, ιδιαίτερα αδύναμη. Κανείς δεν θέλησε να αντιπολιτευτεί τον Κυρίνη. Κανείς δεν έκανε καν τον κόπο να διαβάζει τα δημοτικά συμβούλια. Δεν μιλάει κανείς. Είναι μούτι, εκτός από δύο άτομα. Το οποίο εγώ θα τα αναφέρω. Ο Γιάννης ο Κυρκλιανίδης που κάνει πολύ σοβαρή προσπάθεια, παρά τις χτυπητές αδυναμίες που έχει, γιατί ένα παιδί που δεν είναι τόσο σπουδαγμένος, είναι ένα παιδί της δουλειάς, λαϊκό παιδί, δεν γνωρίζει πράγματα, δεν έχει το λόγο, ο λόγος είναι πολύ προβληματικός, παρόλα αυτά έχει κάνει πολύ μεγάλος αγώνας, και μια μεγάλη έκπληξη για μένα προσωπικά, ο Μάνος Παπαδόπουλος που
που με συνδέει πλέον και μια έτσι, μικρή φιλία εκτίμηση. Μικρή. Αυτοί οι δύο άνθρωποι είναι μόνο που έκαναν, τίποτα άλλο. Δηλαδή, φτάσαμε σε ένα δημοτικό συμβούλιο 33 ατόμων να κάνουν την πούληση μόνο δύο. Με τις αδυναμίες που έχει ο καθένας. Και έτσι λοιπόν το δημοτικό μας συμβούλιο να έχει γίνει ένα τσίρκο. Κάτι γνώμη μου. Να τους κοροϊδεύει μπροστά στα μούτρα τους. Αν δείτε το τελευταίο, θα δείτε ότι οι ερωτήσεις που γίνονται είναι αστείες. Αστείες ερωτήσεις και ένας γκυρίνης να τους κοροϊδεύει, να τους υποτιμά Παναγιώτη μου και Κώστα μου και Γιάννη μου και να τους γελιοποιεί πλήρως για μένα. Αυτή είναι η πολιτική κατάσταση του Δήμου Αλεξάνδρειας. Τώρα, μια γενική για να το κλείσω. Γενική κριτική όσον αφορά το Δήμο Αλεξάνδρειας. Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, η δημορχιακή, η διοίκηση Γκυρίνη Πανταζόπουλο, να μην το ξεχνάμε αυτό, αποδείχθηκε πολύ κατώτερο των περιστάσεων όπως ακριβώς την περιμέναμε. Θα έλεγα ότι δεν αποδείχθηκε τόσο κακή όσο φοβόμασταν ότι την περιμέναμε. Ξέραμε ότι είναι για λίγα πράγματα και αυτά τα λίγα μείναν. Μηδενική παρουσία, μηδενικό έργο, ελάχιστα πράγματα. Λίγα, πολύ χαμηλός. Όμως, έχω μια μεγάλη απορία και θέλω να αποστασιωθώ από κάποια πράγματα. Πρώτον, ο Γκυρίνης ήταν λίγος, αλλά είμαι πλέον πεπισμένος ότι λιγότεροι θα ήταν αν εκλεγόταν και οι τρεις οι άλλοι υποψήφοι. Ίσως λοιπόν δεν ήταν χειρότερη επιλογή του Δημήτρη Γκυρίνη σε σχέση με αυτά που είδαν τα μάτια μου σε όλα αυτά τα χρόνια. Μπορεί να είναι το σαδικό, αλλά αυτή η εικόνα που έχουν δημιουργήσει. Δεν μπορεί να είσαι δημοτικό σύμβουλο και να έχει πάρει μια θέση. Μπαίνω στο Facebook του και δεν έχουν κάνει μια αναφορά για ένα θέμα που έβαλα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Λένε ότι τα βάζουν και δεν τα παίζουν τα μέσα. Μα δεν τα παίζει εσύ ίδια. Ανύπαρκτη λοιπόν. Άρα, και να πάμε σε αυτό που έλεγε ο Παναγιώτης πριν, ότι μπορεί να βγάζουμε κακούς πολιτικούς, αλλά κάτι που πιστεύουν είναι η πολιτική μας, ίσως να μην είναι χειρότερα από εμάς. Ίσως εμείς ψηφοφόρα να είμαστε ακόμη χειρότεροι. Έτσι λοιπόν πορεύτηκε ο Δήμος Αλεξάνδρειας. Και τι γίνεται από εδώ και πέρα, 2023, επόμενες εκλογές. Ο Γκυρίνης, παρότι ήταν ένας μέτριος δήμαρχος, να μην πω άλλες λέξεις, θα ξανακατέβει, κορόδεψε τους πάντες, κατεβαίνει για τρίτη φορά, κορόδεψε τον καημένο τον Στέφανο τον Δελιόπουλο που έστησε και αυτό στο αντίστοιχο δικό του όνομα και έσπασε ρεκόρ ψήφων. Θα αναγκαστεί να περιμένει άλλα 4 χρόνια να είναι ο Γκυρίνης δήμαρχος, αν εκλεγεί. Και θα ξαναβάλει. Θα ξαναβάλει πού, στηριζόμενο στο γεγονός ότι είναι πλέον δήμαρχος, ότι ως δήμαρχος ελέγχει καταστάσεις και στα άλλα χαρακτηριστικά που έχει, τα έχουμε πει να μην τα επαναλαμβάνουμε. Θα τους πάρει όλους, θα τους σαλονίσει. Καταλαβαίνετε πώς έχει τον τρόπο του. Για όλους εμάς που δεν θέλουμε τον Γκυρίνη, για τους χύψη λόγους, όχι τόσο πολιτικά, εγώ πολιτικά τον Γκυρίνη το στέκω στο λίγο, αλλά δεν πιστεύω και κάτι θα βγει κάτι καλύτερο. Για λίγο είμαστε σε αυτόν τον τόπο. Αλλά εγώ το θέλω και λίγο για αισθητικά, δεν θα ήθελα να βγει αυτός ο άνθρωπος ξανά. Γιατί σκεφτείτε κάτι ακόμα. Πάει για τρίτη φορά. Θα έχουμε 11 χρόνια δήμαρχο κάποιον ο οποίος δεν είναι αμάνκετη. Δεν σου λέω ότι είναι κακός. Και ποιος είναι όμως ο Γκυρίνης. Αυτός που είναι, ο μέτριος. Δεν είναι κακός να μείνει 11 χρόνια. Δεν είναι πάρα πολύ. Δεν ήρθε η ώρα να δοκιμάσουν κάποιον άλλον. Άρα λοιπόν θα πρέπει να γίνει μια προσπάθεια να τον αλλάξουμε για να δούμε μήπως μας προκύψει κάτι καλύτερο από αυτό το λίγο που έχουμε σήμερα. Δεν είναι βέβαιο ότι θα είναι καλύτερο, αλλά μήπως μας προκύψει. Επειδή όμως έχει όλα αυτά χαρακτηριστικά, κομματική στήριξη, χρήμα, μέσα ενημέρωσης, εργολαβίες που έχουν όλοι οι δήμαρχοι, ξέρετε, πάρετε λεφτά από εδώ, λεφτά από εκεί, εξυπηρετήσεις τεράστιες, σε μια κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι έχουν γυρίσει τη χώρα πολύ πίσω, τα πάντα περνάνε από τα χέρια των βουλευτών, τα είπαμε και προχθές, είναι το μεγάλο, ξανά φαβορί. Εάν ρωτήσεις 100 Αλεξανδρινούς,